Είδαμε νωρίτερα στο δελτίο μας την υπόθεση bullying και ξυλοδαρμού δύο αδελφών σε σχολείο της Λευκωσίας. Έχουμε νέο περιστατικό δυστυχώς, αυτή τη φορά στη Λάρνακα. Αυτή την ώρα οι γονείς του παιδιού είναι στην αστυνομία και προβαίνουν επισήμως σε καταγγελία. Η Κατερίνα Ιωάννου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κατερίνα. Εμιλία, πρόκειται όπως ανέφερες και εσύ για το δεύτερο περιστατικό βίας που βλέπει το φως της δημοσιότητας μέσα σε λίγες ώρες. Δύο μαθητές φαίνεται να έστησαν καρτέρι και να επιτέθηκαν σε 13χρονο. Σύμφωνα με την καταγγελία, μετά το σχολείο εδώ στη Λάρνακα, ενώ ο 13χρονος κατευθυνόταν στο σπίτι του, δέχτηκε επίθεση από δύο πρόσωπα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους ηλικίας 15 ετών. Φαίνεται ότι τον χτύπησαν καθώς ο ανήλικος φέρει εκδορές στο πρόσωπο και στο σώμα. Αυτή τη στιγμή, καθώς αργά το απόγευμα είχε καταγγείλει ο πατέρας του 13χρονου το συμβάν στην αστυνομία, αυτή τη στιγμή λαμβάνονται καταθέσεις τόσο από το ανήλικο παιδί καθώς και από τους δύο 15χρονους στην παρουσία των γονιών τους. Υπάρχει ωστόσο, Εμιλία, να πούμε έντονη αναστάτωση σε γονείς, ενώ το νέο περιστατικό βίας προκαλεί έντονη ανησυχία και στο Υπουργείο Παιδείας. Σε ευχαριστώ. Φαίνεται ότι τα περιστατικά δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένα.